Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι με έπιασε με αυτό το κοντό παντελονάκι. Καλώς ήρθατε αυτή την εβδομάδα που είναι έτσι λίγο περίεργα τα πράγματα εδώ για το homemade. Γιατί είμαστε και δεν είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο εκπομπή φάντασμα αυτή την εβδομάδα. Διάφοροι λόγοι. Εγκεφαλικό. Διάφοροι λόγοι μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση του είμαστε και δεν είμαστε. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή είναι «Γεια σου, Τετάρτη». Αυτό είναι το βασικό μας θέμα. Οπότε, γεια σου Τετάρτη που είσαι εδώ. Γεια σου και σένα που συντονίστηκες. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις παρατέταρτο, πιστεύω, και θα δούμε πάρα πολύ ωραία βίντεο κλιπς. Κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε τόπο και στη μουσική. Δεν μπορεί όλη την ώρα μπίρι, 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 μπίρι. Βαριέται και ο άλλος. Δημήτρη, είσαι στο ακουστικό μου. Αυτό ήθελα να ξέρω, είσαι στο ακουστικό μου. Ο Βίτωνας είναι εδώ. Εντάξει, εντάξει, αυτό θα ήθελα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Και θα είμαστε. Εσείς που είσαστε. Καλά, μην μπείτε τώρα, γιατί δεν ξέρω και αν... Καταλάβατε, είμαστε και δεν είμαστε. Είμαστε, δεν είμαστε. Γεια σας όμως. Καλώς ορίσατε. Ακούστε να δείτε τι θα γίνει. Θα πάμε να ακούσουμε κομμάτι. Το Diamonds από τη Ριάννα. Πάρα πολύ ωραία. Και μόλις επιστρέψουμε θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το magnificent πράγμα που θα συμβεί την Παρασκευή στο Athens Metro Mall. Δεν θέλετε να το χάσετε. Δημήτρη μου, τι είπαμε ότι θα δούμε, τι είπαμε στα παιδιά ότι θα δούνε. Είπαμε Ριάννα και Diamonds. Τέλος πάντων, ήταν κάπως η διασκευή του Diamond από το Madwalk, από τη Δέσποινα Βανδί και τους Freaky Fortune. Μία ή άλλη σου είναι, αλλά δεν βαριέσαι, για τη Ριάννα θα μιλήσουμε αυτό το Σάββατο που μας έρχεται στο Fashion Music Project. Και αφού μιλάμε για τις άλλες μέρες, μιας που το θέμα της ημέρας είναι «Γεια σου Τετάρτη» και μιλάμε για τις άλλες μέρες, το Σάββατο θα γίνει αυτό, την Παρασκευή θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι, θα σας βάλω το διαφημιστικό να το δείτε. Μην τα λέω εγώ. Βάλε. Βάλε το διαφημιστικό εδώ. Η Vodafone παρουσιάζει τη γιορτή. Και θα κάνω καραόκι από πάνω από το σπικάζ που το έχω κάνει εγώ. VMA, 10 hours live concert. Έλα και γιόρτασε μαζί με τη Vodafone τα 10 χρόνια βραβεία MAD σε ένα μοναδικό non-stop live concert. Παρασκευή 14 Ιουνίου από το Athens Metro Mall. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, back to back live στη σκηνή E. Clady featuring Fajak και Bangladesh. Demi featuring DJ Kass και OG. Freaky Fortune, Melises, Onirama, Layman featuring Courtney και Risky Kid. Saya, Stan, Stavento, Ιδία Δάμου, Στέλιος Λεγάκης, Κώστας Μαρτάκης, Μηδενιστής και Panic Boy. Νικηφόρος, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Φουρέιρα, Hosted by Θέμης Γιοργαντάς και Μέση. Ναι, μωρή Μέρη. Εντάξει και Θέμης καλώς. Αλλά θα σας παρουσιάσω τη βραβεία. Παρασκευή, 14 Ιουνίου, at Athens Metro Mall. Τι σημαίνει τώρα αυτό, αν και το διαφημιστικό τα εξηγεί όλα. Όμως εγώ θα τα εξηγήσω λίγο περισσότερο. Σημαίνει ότι αυτή την Παρασκευή, κουκου, κουκου, θα είμαστε για 10 συνεχόμενες ώρες. Θα συμβολίζουν τα 10 συνεχόμενα έτη, 10 συναπτά έτη που πραγματοποιούνται τα βραβεία του MAD για να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική επέτειο. Στο Athens Metro Mall με δωρεάν είσοδο θα παρελάσουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που ακούσατε. Ανά μισά ώρα θα αλλάζει ο καλλιτέχνης, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε εκεί και θα... Πώς να το πω... Θα παρτάρουμε ανελέητα, ο Αλέξανδρος μου έδωσε αυτή την πάσα, θα παρτάρουμε ανελέητα με όλες αυτές τις μουσικές όλων αυτών των καλλιτεχνών και ειλικρινά δεν είσαστε εκεί, πού θα είσαστε. Πείτε μου δηλαδή, τι άλλο καλύτερο παίζει την Παρασκευή στην Αθήνα, δωρεάν. Τίποτα καλύτερο και δεν έχει παίξει και δεν θα παίξει τίποτα καλύτερο από τα 10 hours live για τα 10 years VMA. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και θέλω να είσαστε όλοι εκεί, εντάξει, το κανονίσαμε. Και όποτε με βλέπετε να μου δίνετε λίγη τροφή. Έχει εκεί πάρα πολλά εστιατόρια στο Athens Metro Mall. Ο καθένας από κάτι, από μια καραμελίτσα μέχρι ένα κάτι, να μου δίνετε τροφή. Την Παρασκευή θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε. Αλληλούια. Έλα, πήγαινε σε break.
έκκληση αυτή τη στιγμή. Αυτό το πολύ όμορφο κορίτσι που βλέπαμε να λέει, το Μαγαμπού, η Αντωνία, Sony Music είδα. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι. Και σε κάθε περίπτωση, αν είναι Ελληνίδα, μπορούμε να τη βρούμε και αυτήν και τον παραγωγό του Μαγαμπού και να κάνουμε μια απλή παράφραση και αυτό το ρηματοκομμάτι να λέγεται Μεριμπού όπως θα έπρεπε να λέγεται κανονικά. Tonight I dream about Meribu. Γιατί δηλαδή, γιατί εγώ θα δώσω και μερικά. Είναι τέλεια ιδέα για τα βραβεία για να κάνω κάποιο live act. Για να πάρουμε τηλέφωνο αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα live acts. Όχι, εντάξει, κάτι μπορεί να κάνω στα βραβεία. Δεν νομίζω να τραγουδήσω. Δεν νομίζω ότι θα τραγουδήσω φέτος. Αλλά δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα version Meribu. Tonight I dream about Meribu. Ειλικρινά θέλω να το κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Να βρούμε έστω το version που είναι μόνο το ηχητικό κομμάτι, το ακαπέλα τέλος πάντων. Πώς το λένε, το karaoke version. Και θα το τραγουδάω karaoke version και θα το τραγουδάω από πάνω έτσι όπως θα έπρεπε να γίνεται κανονικά. Και συγγνώμη, η Αντωνία μου, πολύ όμορφη. Μοιάζει λίγο τη Miranda Kerr, η Αντωνία. Έτσι όπως τη βλέπετε στο βίντεο κλιπ. Τι μοιάζει λίγο. Έλα, παιδιά, προς Θεού. Και αν κάτι θέλω να σας μείνει από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι πως το Get Lucky θα μπορούσε να έχει βγει τη δεκαετία του 20. Βάλε τίγκα εδώ μουσική. Τίγκα. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί τη δεκαετία του 30. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί τη δεκαετία του 40. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Evolution to Get Lucky. Άκου, πώς θα ήταν αν είχε βγει το 40, ξέρω εγώ, θα αλλάξει το η δεκαετία. Ναι, rock and roll! Τώρα είναι την περίοδο του Greece που θα πάει στο 60. Το 70. Νομίζω δηλαδή. Ναι, είναι λίγο πιο παιδιά των ηλικιών. Και στα 80's θα γίνει πολύ γνώριμο. Είμαστε εδώ γεννημένοι στα 80's. Ντροπή. Ναι. Ringtone. Τέκνο. Εδώ έχει λίγο υπόγειο R&B εδώ. Δεν ξέρω, στα 2000. Εδώ έχει Will I Am, η φάση. Και μετά μας δείχνει πώς θα είναι και το 2020. Θα είμαστε όλοι Stacy. Ακόμα πιο ξερός ήχος. Μπράβο σε αυτό που το έκανε ο PV Nova Γάλλος, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μετά βγαίνει και μιλάει. Το βρίσκω φανταστικό και είναι αυτό που μου έφτιαξε τη μέρα σήμερα πρωί που μου το στείλει η Χαρά. Η φίλη μου η Χαρά, η οποία Χαρά, το έχει το όνομά της, μας στέλνει πολύ χαρούμενα πράγματα κάθε φορά στα group του WhatsApp. Πολύ ωραία πράγματα group του WhatsApp. Βάζεις εκεί πέρα πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα και τους λες τα ίδια πράγματα, γιατί εγώ βαριέμαι να λέω τα ίδια και τα ίδια συνέχεια σε πολλούς ανθρώπους. Και σήμερα, στην Γεια σου Τετάρτη, βασικά ανακαλύψαμε τη Χαρά του group messaging. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Ακούστε να δείτε την Παρασκευή στις 4. Εδώ θα είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε. Όπως όλη αυτή την εβδομάδα που εδώ είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή της Παρασκευής. Το νου σας. Όσοι δεν έρθετε στο Athens Metro Mall για να απολαύσετε τους
απίθανους καλλιτέχνες που θα βρεθούν για να κάνουν back-to-back live για 10 συνεχόμενες ώρες για να τιμήσουν τα 10 χρόνια των Mad Video Music Awards. Όσοι δεν έρθετε εκεί λοιπόν, που είναι δωρεάν είσοδος και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έρθετε κάποια στιγμή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Εκτός και αν έχετε διάβασμα, αυτό το καταλαβαίνω. Για τους υπόλοιπους, 4 ώρα θα είμαστε πίσω εδώ. Επίσης, με το Θέμη Γιοργαντά θα είμαστε εκεί όλη την ώρα. Ακόμα κάποιος θέλει να έρθει. Και αυτό με τις προσφορές τροφής ισχύει. Ποιος θέλει, επίσης, αγοράζει κάτι σε τροφή και μας το πετάει πάνω σκηνή. Θα είμαστε τόσες ώρες εκεί. Θα ξεροσταλιάσουμε. Να περάσετε πολύ όμορφα. Σήμερα τα λέμε πάλι την Παρασκευή. We're